Φίλες και φίλοι, σε Ελλάδα και εξωτερικό, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ, στο στούντιο της 4Ε, την κυρία Ιγνατιάδου Αναστασία. Είναι live coach με ειδίκευση στα παιδιά και διευθύντρια του Λιδικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Και τον κύριο Γιατόπουλο Στέφανο, πρόεδρο του ΟΔΙΑΣ, είναι ένας οργανισμός διαχείρισης ασφάλειας και μαζί θα συζητήσουμε για τον λεγόμενο bullying, τον εκφοβισμό των, κυρίως των παιδιών, ε, ένα θέμα που ταλαιπωρεί την κοινωνία μας, την εκπαιδευτική κοινότητα, την οικογένειά μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας, είναι μεγάλη μας χαρά. Και σε εμά είναι μεγάλη χαρά και ευχαριστούμε και εμεί που είμαστε εδώ να βοηθήσουμε όσο περισσότερο τα παιδιά και τον κόσμο να καταλάβει γύρω από αυτό το κομμάτι το bullying. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε και πιστεύω ότι με το τέλος της εκπομπής θα έχουμε προσφέρει ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό που λέγεται πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη μάστιγα του bullying σήμερα. Ναι, γιατί εσείς έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία, να το πούμε αυτό, πάνω στα παιδιά καθηγήτρια, στο δύο, ε, ασχολείστε με σεμινάρια, ομιλίες, ενημερώνονται γονείς, ε, εκπαιδευτικούς παιδιά και θέλουμε πάρα πολύ έτσι να μας ε, βοηθήσετε σε αυτό το θέμα που πραγματικά συνεχίζει να ταλαιπωρεί την κοινωνία μας. Να, να δώσουμε έναν όρο, τι είναι bullying. Το bullying... Καθαρά σήμερα έχουμε περάσει σε μία μοντέρνα μορφή πλέον της λέξης bullying και μιλάμε για τη σωματική και ψυχική κακοποίηση των ανθρώπων. Φυσικά το συναντάμε σε πάρα πολλά επίπεδα, δεν, είναι μόνο, δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στο σχολείο, αλλά και είναι τα ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλά σε κάθε κοινωνικό σύνολο, οπουδήποτε υπάρχει ένα κοινωνικό σύνολο σήμερα, στον εργασιακό χώρο, στο κοινωνικό μας περίγυρο, υπάρχει αυτό το bullying. Παντού. Απλά υπήρχε και παλιότερα μπορούμε να το πούμε. Απλά παλιότερα το διαχειριζόμασταν λίγο πιο ελαφριά, α πούμε, με την άποψη ότι ε, δεν πειράζει. Ή θα το κάνω κι εγώ. Χωρίς να εξετάσουμε ή να αναλύσουμε περαιτέρω τα προβλήματα που δημιουργούνται και στο θύμα και στο φίλη. Mm -hmm. Υπάρχουν πολλά είδη bullying και ειδικά στο σχολείο που μπορούμε να επικεντρωθούμε γιατί σήμερα από εκεί βλέπουμε γεννάται ένα μεγάλο πρόβλημα που οθεί και δημιουργούνται οι μικρές ομάδες, αυτό που λέμε συμμορίες, αυτό που λέμε ο αντιδραστικός ο μαθητής. Πρέπει να εξετάσουμε ποια είναι αυτά τα είδη της βίας που μπορεί να δεχθεί ένα παιδί στο σχολείο. Και αφού τα κατανοήσουμε πλέον και σαν πολίτες και σαν γονείς και σαν εκπαιδευτικοί, τότε να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις και διαχείριση σε όλο αυτό το θέμα. Το πρώτο και βασικό είναι, η πρώτη κατηγορία είναι η σωματική βία που δέχεται ένα παιδί. Μάλιστα. Η σωματική βία τι περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει αυτό που λέμε το σμπρόξιμο, το βρύσιμο, το χτύπημα. Είναι μια επιθετική συμπεριφορά προς το θύμα, από το θήτη. Και εδώ ερχόμαστε να αναλύσουμε ότι πόσες φορές οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί έχουν βρεθεί μπροστά σε ένα περιστατικό. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι τι πρέπει να κάνω. Δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν θα τους δώσουμε σήμερα την ευκαιρία να μπορέσουμε να αναλύσουμε δύο-τρεις λύσεις ώστε να διαχειριστούν κάπως διαφορετικά καλύτερα τα περιστατικά αυτά. Ένα άλλο είδο βία είναι η λεκτική βία που δέχονται τα παιδιά στο σχολείο. Η κοροϊδία. Η διάδοση κάποιων ψεμάτων. Ότι κοίτα αυτό δεν διαβάζει. Ή κοίτα πώ ντύνεται. Η, η λεκτική βία. Μην νομίζετε ότι είναι μικρότερη από τη σωματική βία στο να επηρεάσει. Ψυχολογική είναι. δηλαδή. Ναι, δέχεται μεγάλη πίεση Μάλιστα. από τη λεκτική βία. Και επειδή δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν ξέρει πώς να αντιδράσει το παιδί ή και πώς να το διαχειριστεί ο εκπαιδευτικός, εκεί δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Ένα τρίτο είδος βίας είναι η συναισθηματική βία. Είναι ο εξευτελιτισμός, ο εξαναγκασμός και ο έλεγχος συμπεριφορών. Mm -hmm. Όχι, θα κάνεις αυτό ή δεν θα ερθει μαζί μας στο πάρτι. Ή δεν είσαι στην παρέα μας, είναι μακριά. Εμεί είμαστε μια ομάδα διαφορετική. Η απομόνωση που λέμε, που τον αφήνουν μόνο στην τάξη. Και αυτό είναι ένα είδο βία. Μετά πάμε στη κοινωνική βία. Εδώ υπάρχει αυτό που λέμε η παραμέληση, η κοινωνική απαξίωση του παιδιού. Οπότε όταν το παιδί ανοίξει κάποιες διαδρομές και απευθυνθεί μία στο συμμαθητή του, δεν δει μια λύση. Μία στον εκπαιδευτικό δεν δεχθεί άλλη διαχείριση, άλλο μήνυμα. Μία στους γονείς δεν βρει μια πόρτα, λοιπόν. γιατί καμιά φορά δεν θα χτυπήσει την πόρτα το παιδί. Πολλές φορές πρέπει οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να δούνε ότι αυτό το παιδί χτυπάει την πόρτα για να την ανοίξουν. Δηλαδή πρέπει τι, να κάνουν μια διάγνωση του προβλήματος. Πολλές να το εντοπίσουν. Ναι, ναι. Πολλές φορές δεν το βλέπουν καν ή δεν ασχολούνται και προχωράνε. Και μεγαλώνουν τα προβλήματα. Ένα τεράστιο πρόβλημα και ένα είδος βίας που σήμερα αντιμετωπίζουμε είναι και η σεξουαλική βία στα παιδιά. Δηλαδή Πλέον τι, και αυτό ναι, το αντιμετωπίζουμε. Μια μη επιθυμητή σωματική επαφή. Μέσα στα σχολεία, ε. Ακριβώς. Άλιστα. Ένα κατάλληλο άγγιγμα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις που μαθήτρε κάναν καταγγελίε ότι με πήγε στην τουαλέτα, με έκλεισε και μου επιτέθηκε. Να. Μία έκθεση σε ένα πορνογραφικό υλικό. Πήρε μία φωτογραφία και την εκθέτει στο διαδίκτυο. Mm -hmm. Είναι μία μια σοβαρή μορφή βία, η σεξουαλική βία και βλέπουμε σήμερα λόγω του διαδικτύου, λόγω των πολλών μέσων μέσω διαδικτύου που μπορεί κάποιος να προβάλλει κάτι, ότι ένα παιδί δέχεται τεράστια πίεση. Φανταστείτε ότι δεν ταιριάζει μαζί μας, δεν ταιριάζει με την ομάδα μας, δεν θα του πούμε τίποτα, δεν θα το χτυπήσουμε, δεν θα το βρήσουμε. Αλλά θα ανεβάσουμε ένα βίντεο στο TikTok και θα πούμε ότι αυτό είναι ο άχρηστο τη παρέα. Δεν χρειάζεται να το χτυπήσει. Το κακό το έκανε. Το κακό έγινε για αυτό το παιδί. Γιατί ταυτόχρονα αυτό το βίντεο θα το δουν χιλιάδες συμμαθητέ του, γονεί του, φίλοι κτλ. Υπάρχει ηλεκτρονική βία. Είναι αυτό που λέμε το cyberbullying. Μάλιστα. Εδώ τι γίνεται. Πόσε φορέ τα παιδιά είναι μέσα στο ίντερνετ την ημέρα. Πάρα πολλέ ώρε. Άπειρε ώρες. Και ανεξέλεκτα. Ποιο ελέγχει τι μηνύματα δέχεται. Υπάρχουν κάποιε σελίδε, τα ονόμαστα chat, που μπαίνουν και μιλάνε με αγνώστου. Mm -hmm. Μπορεί να ξέρουν ποιο είναι. Που δέχονται απειλέ. Δημιουργούν ένα περιβάλλον ώστε να κερδίσουν στην αρχή την εμπιστοσύνη, να πάρουν κάποιε φωτογραφίε, να πάρουν. Και μετά γίνονται υποχείρια αυτό. Τα σεξουαλικά μηνύματα, οι φωτογραφίε, τα βίντεο που δέχονται όλα αυτά. Τα εγκλωβίζουν τα παιδιά. Τα εγκλωβίζουν, ναι. όχι μόνο τα εγκλωβίζουν. Τα παγιδεύουν. Τα παγιδεύουν σε μια τέτοια κατάσταση και δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω. Γιατί, Γιατί υπάρχει απειλή. Και επειδή αυτή υπάρχει αυτή η απειλή, και επειδή δεν έχει αυτή την πόρτα στο γονέα ή στον εκπαιδευτικό που αναφέραμε πριν να πάει το παιδί να μιλήσει, φοβάται ότι θα με μαλώσουν, μήπω με κατακρίνουν. Έτσι. Και τι κάνει, κουμπώνει περισσότερο και το πρόβλημα μεγαλώνει. Και φυσικά ο θήτη είναι αυτό που παίρνει το μεγαλύτερο θάρρο και συνεχίζει και ζητάει και ζητάει. Βλέπετε ότι πρόσφατα είχαμε μία κοπέλα 12 ετών, την οποία έχουμε φτάσει τα 25 άτομα έχουν προφυλακιστεί. Γιατί, Γιατί τη βίαζαν. Μην πει κανένα ότι υπήρχε μία αποδεκτή σεξουαλική σχέση. Όχι. Γιατί απλά τη βίαζαν. Αυτό το κορίτσι δεν μπορούσε να μιλήσει για πολύ καιρό, γιατί είχε σχηματίσει ένα δικό του κόσμο. Ότι έτσι είναι η ζωή, έτσι μπορώ να βγάλω λεφτά, να κάνω λίγο καλύτερη τη ζωή μου. Και ότι με λέει το αφεντικό, ο αρχηγό. Μάλιστα. Και δημιουργώ... Το πρόβλημα όμω δεν είχε. Το πρόβλημα είναι να δούμε γιατί όλοι αυτοί πήγαιναν σε εκείνο το παιδί. Που τελευταία άκουσα ο πατέρα με το γιο. Πόσο bullying είχε δεχτεί αυτό το κοριτσάκι. Έτσι. Είναι πολλές οι κατηγορίες Εκριβώς. για τον Πολλά σπου... τα για το παιδί που δέχεται bullying. Φυσικά έχουμε και σε όλους τους τομείς της ζωής μας bullying. Αλλά να δούμε λίγο πιο ε, πολύ, έτσι να εστιάσουμε στο παιδί, που πολλές φορές λένε τα παιδάκια, εντάξει σε πείραξα, δεν σε έκανα κάτι. Πώς θα καταλάβει ένα παιδάκι ότι δεν είναι πείραγμα, δεν είναι πλάκα και... Το, το ασκούνε βία, το ασκούνε ε, bullying. Ξέρετε τι γίνεται. <coughs> τόση ώρα και όσο ακούμε όλα αυτά τα bullying που ανέπτυξε ο κύριος Λιωτόπουλος και σαν γονιό που είμαι θα μπορούσα να αναρωτηθώ καλά αυτές οι οικογένειες τι κάνουν. Κάποτε είχε πει ένας Άγιος μας είχε πει ότι το τι βλέπει το παιδί μέσα στο σπίτι το κάνει πολλές φορές αυθόρμητα στους άλλους. Αυτό έμαθε, αυτό αντέγραψε. Αν μιλήσουμε λοιπόν για μικρές ηλικίε που το θεωρεί κάτι που δεν έχει αυτό, σε λέει ας πούμε όλη την ώρα το λέει τον άλλο, άντε βρε άντε βρε βλάκα, α, δεν κατάλαβες, α, είσαι βλάκας, είσαι βλάκας. Καμιά φορά Εκείνο το περνάει στο αθό, στην αθωότητα. Γιατί ο έτσι έχει συνηθίσει δηλαδή το παιδάκι το, το ένα παιδάκι. που εκφράζεται κατά αυτόν τον τρόπο στο άλλο παιδάκι το θεωρεί κάτι πολύ φυσιολογικό. Μάλιστα. Γιατί το έχει δει στο σπίτι. δηλαδή ο γονέας Μπορεί να του το λαμβάνει έτσι στο σπίτι ναι. και να του έχει περάσει ότι για να μου το λένε οι γονείς μου αφού με αγαπάνε οι γονεί μου. Έτσι είναι και το σωστό. Άρα και εγώ που σε αγαπάω σαν φίλο θα σε λέω έτσι, σιγά μωρέ και τι έγινε. Και, είναι σωστή ναι, και ότι έκφρασες. είναι πολύ σωστό αυτό. Ναι. Αυτό γίνεται στι μικρέ ηλικίε. Μάλιστα. Αυτό αν δεν το προλάβει ο γονιός, γιατί και η Μοντεσόρη τότε έλεγε ότι ε, από μηδενική ηλικία ως 7 χρονών φυτεύεις. Μες. Από 8 χρονών μέχρι και 12 περίπου απολαμβάνει τους καρπούς. Στα 13 κλείνει η πόρτα επικοινωνίας και σου αφήνει ένα παραθυράκι, γιατί είναι ο καιρός που εκείνο θεωρεί ότι μπορεί να αναπτύξει και να ανοίξει τα φτερά του μόνο του. Οπότε να δημιουργήσει ένα δικό του χαρακτήρα. Εκεί είναι που πρέπει όλοι οι γονείς να είμαστε προσεκτικοί. Στο πώς θα μπούμε από εκείνο το παραθυράκι και πώς θα μιλήσουμε στο παιδί. Και όχι να το έχουμε δακτυλοδεικτούμενο και να το κατηγορούμε και, και, και χιλιαδιό. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος κύκλος αυτό εδώ, το όλο κομμάτι, διότι ένα παιδάκι ανάλογα πώς μεγαλώνει το περιβάλλον του, ανάλογα θα αντιδράσει. Δεν λέω ότι κάνουν πολύ καλά οι θήτε και κάνουν το bullying και όλα αυτά. Σε καμία περίπτωση. Για μένα είναι κατακριτέο. Αλλά θέλω να γυρίσουμε όλοι και να κοιτάξουμε στα μάτια το παιδί και τη συμμορία, εν πάση περιπτώσει πλέον έχουν γίνει και συμμορίε, στα μάτια και να δούμε τι γίνεται σε αυτά τα παιδιά. Γιατί. Γιατί έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο τα παιδιά. Γιατί να έχει χαλάσει τόσο πολύ αυτή η όμορφη αθωότητα των παιδικών χρόνων. Αντί να ασχοληθούν με άλλα πράγματα να ασχολούνται με αυτό. Τι έχει συμβεί. Δυστυχώς πολλά πράγματα ξεκινάνε από όλους εμάς τους μεγάλους. Και σαν δάσκαλοι καθηγητές και σαν γονείς. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει ο γονιός που θέλει να δει τα δικά του όνειρα, αυτά που δεν κατάφερε ο ίδιος να κάνει, να τα κάνει το παιδί του. Με αποτέλεσμα να γίνεται έντονα χειριστικός και φυσικά κάποιες φορές και λόγω δουλειών, εργασιών και αυτά να είναι πολύ απότομος απέναντι στο παιδί του. Είσαι βλάκας. Τόσο καιρό τώρα σου το λέω τίποτα δεν έχεις καταλάβει. Τι δεν κάνεις, τι δεν ράνεις, τι αυτό. Οπότε αυτό βγαίνει, δημιουργεί σε δύο κομμάτια. Ή θα βγει πολύ έντονα μέσα του και όταν βγει έξω όλο το νεύρο, όλο το ξεσπάθωμα θα, θα βγει σε ζώο ή στο συνάνθρωπο του, στον φίλο του και και πάει Θα λέγοντας, ξεσπάσει το παιδί. Ή θα βγει ένα παιδί με πάρα πολλούς ανασταλτικούς παράγοντες, με φοβίες, με το να το βάλει μέσα του και να λέει πάει τελείως, εγώ είμαι ένας άχρηστος. Ε, δεν με νοιάζει τίποτα. Εγώ είμαι ένα αυτό, είμαι εκείνο. Υπάρχει ένας τέτοιο λοιπόν παράγοντας. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι στο σχολείο. Θεωρώ ότι είναι πιο σωστό ο δάσκαλος κάτω από τα δικά του μάτια όλα τα παιδιά να έχουν την ίδια αξία. Και αυτό να φαίνεται στη συμπεριφορά. Και θα σας πω και κάτι ακόμα, ότι αν το παιδί δεν μπορεί να το μάθει, δεν φταίει το παιδί. Φταίμε εμείς. Εμείς είμαστε πιο μεγάλοι και εμείς πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε να το μάθει. Αλλιώς το θέμα το έχουμε εμείς. Εντάξει. Σε καμία περίπτωση κανένα παιδί δεν έχει γεννηθεί χαζό. Σε καμία περίπτωση. Όλα τα παιδιά γεννιούνται το ίδιο, όμορφα, έξυπνα, χαρούμενα παιδιά. Το τι κάνουμε εμείς είναι το θέμα σε αυτά τα παιδιά. Βγαίνουμε λοιπόν τώρα και πάμε στη φάση το ότι έχουμε συναντήσει απέναντί μας παιδιά που είναι ηθίτες. Mm -hmm. Δηλαδή αυτοί που κυνηγά συνέχεια αυτό, αυτή τη μαγιά. Ότι πω τον έδιρα και αυτό να ναι, τον χτύπησα και εκείνον. Ή... Η... Κοίταξε, εσύ έτσι όπω είσαι εντυμένο, γιατί πλέον το βλέπω και στα κορίτσια, εσύ έτσι όπω είσαι εντυμένη, εντάξει, δεν είσαι για τη δικιά μα την παρέα, είσαι πιο φτωχή ή αυτά που παίρνει δεν είναι είσαι. στα δικά μα τα γούστα ή δεν είναι στη μόδα, αυτή η μόδα μα έχει καταστρέψει. Δεν είσαι αυτό, δεν είσαι εκείνο, δεν είσαι τ' άλλο. Οπότε δημιουργούν κάποια τέτοια. Και ξέρετε, αν στο, το παιδί στο σπίτι γυρνώντα δεν πάρει τη στήριξη όπω πρέπει από το γονιό, όχι με πράξεις θα συνεχίσει να το έχει μέσα του, ότι δεν έχω εκείνο, δεν έχω τ' άλλο, δεν έχω αυτό, δεν έχω εκείνο. Θα νιώθει μειονεκτικά εννοείται. Πάρα πολύ μειονεκτικά και θα μπούμε λίγο πιο εκτενέστερα μετά στο θύμα. Το βλέπετε δηλαδή εσείς αυτό. Συνέχεια. Συνέχεια. Στο θήτη. Ναι, να μας πείτε για το θήτη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί θα σας πω ένα παράδειγμα μπροστά στα μάτια μου που έγινε, γιατί ξέρετε απέναντί μας έχουμε σχολείο έχει τελειώσει το σχολείο και βγαίνει το παιδάκι, βγαίνει με κάτι εδώ γρατζουνιές και είναι ο πατέρας. Βγαίνει το παιδί από το σχολείο, το λέει ο πατέρας, τι έγινε ρε, πώς είναι έτσι το μάτι σου, έτσι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Λέει, η μπαμπά, λέει, και τα ξαναδείς, λέει, δεν, δε, δε τα πήγα καλά με τον τάδε, δεν θα αναφέρουμε αυτά και αυτά. Τον τράβηξε ένα χέρι ξύλο, και του ξέφυγε λίγο αυτό, με έκανε και εμένα εδώ έτσι. Του έδωσες ρε αρκετές, Ήτανε καλά ρε. Αυτή ήταν η αντίδραση του πατέρα. Για πέστε μου εσείς τώρα πώς θα βγει το παιδί. Τι θα σχηματίσει μέσα του. Θα πει ότι ωραία, αλλά την επόμενη φορά μα δίνω κι άλλους δυο-τρεις, θα είμαι το number one, θα είμαι ο ήρωας στον πατέρα μου. Ή πολλές φορές αυτό το ίδιο παιδί να παίρνει τέτοιες άσχημες αντιδράσεις από την οικογένειά του. Άντε ρε, φύγε από εδώ και τάξ, φαλιάρα. Και όχι μόνο από τον πατέρα και τη μητέρα, και από το θείο και από άλλα αδέρφια και από ξαδέρφια. Οπότε σου λέει όταν θα βγει έξω θα κάνει τα ίδια ακριβώς αντιγραφή με αυτά που έζησε στο σπίτι του. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό κάνει το παιδάκι να ασκεί Ο μεγαλύτερος και κυριότερος λόγος είναι αυτός. Ό,τι βλέπει από το σπίτι. Είναι αυτό που δεν μπορούν να διαχειριστούν οι γονείς, γιατί δεν το γνωρίζουν. Κάτι που δεν γνωρίζουν δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Και ίσως και να μην το έχουν καταλάβει κιόλα ότι γίνεται αυτό, έτσι. Να μην το έχουν ενιώσει ότι, ότι αυτό προκαλούν στα παιδιά τους. Το παιδί το θύμα, τι κάνει, πώς το καταλαβαίνει, πώς μπορεί να ε, το διαπιστώσει καταρχάς ότι ασκείται βία θα, και μπούλη στο πρόσωπό του. Ναι, ναι, φυσικά. Δε. Λοιπόν, θα σας πω για το θύμα. <χε> Από θέμα ψυχολογίας, βέβαια, ο κύριος Λιατόπουλος θα πει και άλλα πολλά. Ε, υπάρχει η κίνηση, ξέρετε, όταν πας καμιά φορά και κάνεις μια κίνηση έτσι στο παιδί, εννοώντα ότι θες να, να του δείξεις κάτι, ας πούμε, γιατί το έχω δει σε μαθητή μου, κάνοντας την κίνηση αυτή, να τον πιάσω από την πλάτη, να του πω, έλα γράψε μου εδώ πέρα και αυτά. Έκανε αυτό. Α, μάλιστα. Πρώτη κίνηση. Κοίταξε να φυλαχτεί. Όπα. Δεύτερη κίνηση που μου έκανε, σε άλλη συζήτηση, νομίζω ήταν τότε κύριε Λιατόπουλη που είχατε κάνει εσείς το σεμινάριο στην Τάξη. Το σεμινάριο. Λοιπόν, όπου υπήρχε μία κοπελίτσα, όπως με βλέπετε, χαμηλωμένα τα μάτια, κοιτούσε έτσι, ντρεπόταν μόνο που άκουγε και όταν έφυφτασε σε κάποια σημεία που την αγγίξαν περισσότερο, δηλαδή σε αυτά που περνούσε η ίδια της, τότε σήκωσε τα ματάκια της και, ήθελε να πει, αλλά πάλι κρατιόταν και μαζευότανε. Μα έκανε αυτή την κίνηση, δηλαδή πάρα πολύ. Δεν εξέφραζε αυτό που ήθελε να πει. Πολλοί γονεί νομίζοντα ότι αφού το βλέπω το παιδί μου, θα μου, θα μου μιλήσει όπω μου μιλάει. Θεωρούν ότι είναι εντάξει το παιδί. Το παιδί όμως κρύβει άλλα τόσα μέσα του. Το θύμα. Το θύμα μπορεί να γίνει αυτοκαταστροφικό, στο να δώσει ένα τέλο γιατί νιώθει ότι δεν βρίσκει πουθενά ανταπόκριση. Νιώθει ότι στη δασκάλα ή στο διευθυντή ή στο δάσκαλο που θα πει το πρόβλημά του ή που θα πάει να μιλήσει, δεν θα βρίσκει επίση ανταπόκριση. ή πολλέ φορέ μπορεί να πει Κυρία, κυρία, για να πει το πρόβλημα, σε παρακαλώ τώρα, άφησε με, έχω τώρα δουλειά και αυτά. Κλείστηκε. Στον εαυτό του. Και εκεί μην νομίζετε, βλέπουν οι υπόλοιποι αυτό που κάνανε, μην τυχό, μιλήσει, εγώ σε βλέπω, θα σε κάνω, Άμα έχει κλειστεί πολύ. κι άλλο. Και στο σπίτι του πλέον δεν αντιδράει, δεν έχει πολύ όρεξη, δεν θέλει πολύ να φάει, θέλει να κλείνεται στο δωμάτιό του, θέλει να φτιάχνει ένα δικό του φανταστικό κόσμο που θα νιώθει ότι είναι ασφαλής και όλα είναι ωραία. Ακόμα και στους φίλους, ε, το είχα πετύχει αυτό εγώ σε, μια, σε ένα ζευγάρι, σε ένα κοριτσάκι, στο οποίο ερχόταν συστηματικά μία φίλη και κάθε φορά που, τους, που τις έβλεπα μαζί, γιατί ήθελε να επιδειχτεί η φίλη περισσότερο, την, για να επιδειχτεί, μείωνε την, το κοριτσάκι αυτό που έρχεται σε μένα, αυτό, στο οδείο. Ε, ε, ε. Λοιπόν, μια, δυο, μια-δυο-τρει. και λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άλλη φορά δεν θα ξαναμιλήσει έτσι στη μαθήτρια μου. Δεν σου το επιτρέπω καταρχήν, γιατί μέσα εδώ πέρα δεν επιτρέπω αυτές τις συμπεριφορές, δεν σε κάνει πιο έξυπνη και δεν επιτρέπω πλέον να, να ξανάρθεις εδώ στο δύο, αφού δεν είσαι και πλέον και μαθήτρια. Θα έρχεται μόνη της η μαθήτριά μου. Εκεί επάνω πιάστηκε και μέσα στο μάθημα η μαθήτριά μου μου ανοίχτηκε. Τότε κάλεσα και τη μητέρα και τη είπα όλη την ιστορία. Δεχόταν αυτό. Καλά, χαζή είσαι, βλάκα είσαι, ε, βλαμένη είσαι και άλλε τέτοιε λέξει mm. και ίσω και χειρότερε. Και η μαθήτριά μου δεν αντιδρούσε. Είχε συνηθίσει σε ένα τέτοιο αυτό. Νόμιζε ότι τη τα λέει γιατί είναι φίλη τη. Δεν είναι έτσι. Σε καμία περίπτωση. Πολύ σημαντικό όμω το λέτε αυτό. Έτσι, από παραδείγματα. Αυτό Ζωντανά γίνει... παραδείγματα. Και ξέρετε κάτι, θα τελειώσω κιόλα. Θα κλείσω. Το να σου πω ότι η λέξη, με συγχωρείτε, είσαι βλάκα. Είσαι βλάκα. Εί, τι βλάκα που είσαι. Η λέξη είναι ίδια. Όσο χαριτολογώντας και να στην πει κάποιο, η λέξη είναι ίδια. Δεν υπάρχει ούτε χαριτομενιά ούτε αγάπη, ούτε τίποτα. Τι θα λέγατε στα παιδάκια έτσι, που βιώνουν αυτό το πρόβλημα. Ε, Να πώς... μιλήσουν. Να μιλήσουν. Άρα δηλαδή δεν λέμε αυτές τις λέξεις ποτέ. Δεν δεχόμαστε αυτέ αυτές τις λέξεις από φίλους μας. Όχι. Ούτε τις δεχόμαστε, ούτε τις λέμε σαν αντίδραση. Γιατί η αντίδραση φέρνει κι άλλη αντίδραση και πάμε αλλού. Τι κάνει δηλαδή το παιδί εκείνη την ώρα. Όπως... Στο θέμα το ψυχολογικό, γιατί στα άλλα θέματα καλύτερα θα μας τα ναι. πει ο κύριος Λιατόπουλος, αλλά στο θέμα το ψυχολογικό θα πρέπει να είναι, καταρχήν να ξέρει ότι όλοι, ο καθένας μας, είναι άξιος. Mm -hmm. Έχει τη δική του δύναμη. Μπορεί να μην κάνει αυτό, να κάνει κάτι άλλο. Δεν πάει να πει ότι όλοι πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Όλοι είμαστε πανέξυπνοι και το μυαλό του κάθε ανθρώπου, από παιδάκι μέχρι μεγάλο, αντιδρά διαφορετικά. Αυτό δεν πάει να πει όμως ότι δεν είσαι έξυπνος. Άρα λοιπόν... Εφόσον αγαπάς και σέβεσαι τον εαυτό σου, okay. δεν θα επιτρέψεις σε κανέναν να σου μιλήσει κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά ούτε και εσύ να πέσεις στο ίδιο επίπεδο. Γιατί τότε δεν έχεις και εσύ τις δικές σου αρχές για τον εαυτό σου. Δεν έχεις το σεβασμό σου. Όλα ξεκινάνε πόσο σεβόμαστε τον εαυτό μας και μετά να το βγάζουμε στους έξω. Μάλιστα, αυτό εκτίμηση και σεβασμό. Ε, το καταλαβαίνει λοιπόν το παιδάκι και μετά θα μας πείτε τι χρειάζεται να γίνει εφόσον το καταλάβει το παιδάκι. Οι γονείς πώς το διαπιστώνουν οι εκπαιδευτικοί και εμείς ως γείτονε, Βλέπουμε στη γειτονιά μας δύο παιδιά να παίζουν και διαπιστώνουμε τέτοιε ε, καταστάσεις. Τι κάνουμε ή πώς το διαπιστώνουμε, οι γονείς πώς το καταλαβαίνουν. Κοιτάξτε, Αυτά μια θέλω μια να... να σας κάνω που θα το πείτε. Το διαπιστώνουν, ναι. Το διαπιστώνουν. Πολύ Εδώ... ωραία ερώτηση. Αυτή είναι η ερώτηση. Τα και ακριβώς. θέλω να ακούσω. Πώ μπορούμε να το εντοπίσουμε το πρόβλημα, γονεί, εκπαιδευτική και γενικότερα Εδώ η κοινωνία μα. είναι ένα μας. μεγάλο πρόβλημα. Γιατί πολλέ φορέ, από πολλού γονεί, δεχόμαστε ένα τηλέφωνο ή μια ερώτηση, τη γνωστή ερώτηση, Γιατί το δικό μου παιδί έπεσε θύμα bullying. Πριν όμω κάνει αυτή την ερώτηση, ο γονέα δεν έκανε ποτέ την ερώτηση, Τι έκανα εγώ σαν γονέας, ώστε το παιδί μου να μην γίνει θύμα bullying. Μάλιστα. Αυτό θα μας το πείτε την επόμενη φορά. <laughs> τι κάνουν οι γονείς, τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί. <laughs> ε, θέλω μόνο για να κλείσουμε πώς εντοπίζουμε το πρόβλημα. Τι σημάδια δείχνει το παιδί. Αυτό θέλω να μου πείτε. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Εδώ έχουμε δύο κατηγορίες γιατί επηρεάζουν μάλλον τρεις κατηγορίες αν το δούμε και πιο αναλυτικά. Είναι η επιπτώσεις για το θύμα. Δηλαδή ένα παιδί που δέχεται το bullying κατευθείαν κατευθείαν περνάει μία σε μία συναισθηματική κατάσταση πολύ διαφορετική από ό,τι ήταν. Καταρχήν θα το δούμε και στο σπίτι όταν θα έρθει. Θα είναι κλειστό. Τι είναι στον εαυτό του, λέει η κυρία Δεν θα, κυρία. θα έχει ναι. την επικοινωνία, ναι. Έχει διαταραχέ ψυχολογικέ, έχει άγχο. Πολλέ φορέ προβλήματα υγεία. Έχει χαμηλέ επιδόσει στο σχολείο. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά το bullying δεν είναι μόνο και από του μαθητέ, μπορεί να είναι και από το εκπαιδευτικό κύκλο, από δασκάλου, από εκπαιδευτέ κτλ. Άλλο μεγάλο θέμα. Ναι, φυσικά θα το δούμε και αυτό. Α, το παιδί, γενικά αυτό το παιδί περνάει σε μια άλλη φάση για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, είναι σαν να βλέπετε έναν ευτυχισμένο άνθρωπο τη μία μέρα και την επόμενη μέρα να βλέπετε έναν άνθρωπο που έχει μεταλλαχτεί, έχει μπει έχει κλειστεί με τον εαυτό του, δεν αποδίδει στη μάθησή του, έχει αρχίσει να έχει και προβλήματα υγείας, δεν τρώει, δεν τον ενδιαφέρει η εμφάνισή του, οπότε καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Mm -hmm. Αλλά εδώ έχουμε και τη δεύτερη κατηγορία, τι επιπτώσει για το θήτη. Γιατί δεν είναι μόνο το θύμα, γιατί και ο θήτης έχει προβλήματα ψυχικής υγείας. Αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα πάρα πολλές φορές. Πολλές φορές αυτές οι καταστάσεις η άνεση που του δίνεται, το άνοιγμα που νιώθει, τον οδηγεί στη χρήση αλκοόλ, στη χρήση ναρκωτικών. Σε μεγαλύτερε ηλικίε. Ναι, ε? Όσο προχωράει. Mm -hmm. Σε διάφορε μορφέ τεντιμποϊσμού, συμμορία, γιατί αποκτάνε μια δύναμη η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί από αυτή την ηλικία. Η ηλικία του είναι τόσο μικρή που δεν μπορούν να ελέξουν ξαφνικά τη δύναμη ότι είμαστε τέσσερι και μπορούμε να πάρουμε και τα κινητά και λεφτά από άλλου, mm -hmm. και εκεί έρχεται. Γιατί κοντεύουμε, φτάνουμε και στην οπαδική βία. Η οπαδική βία από πού ξεκινάει, σιγά σιγά ξεκινάει, από μικρέ ηλικίε και μεγαλώνοντα, και το τρίτο άτομο που είναι, ποιο είναι, είναι ο παρατηρητή του μπούλινγκ. Mm. Αυτό που βλέπει, το ξέρετε ότι και αυτοί πολλέ φορέ επηρεάζονται ψυχολογικά και φτάνουν σε επίπεδο να αποφεύγουν και τη σχολική επαφή. Mm. Γιατί το ζουν και μέσα του παλεύουν με το αν θα έπρεπε να αντιδράσω ή όχι. Γιατί μπορεί και ο κάτω να ήταν φίλο μου, αλλά δεν αντέδρασε γιατί ο άλλο ήταν πιο δυνατό. Και αυτή η μάχη που δεν είναι για αυτή την ηλικία αυτή η μάχη. Έτσι. Του δημιουργεί όλα αυτά τα ψέματα. Γιατί θα τον περιθωριοποιήσουν και θα τον βγάλουν από την ομάδα, άμα αντιδράσει ακριβώς, και το. Ακριβώς. Και αυτό που βλέπει. Ναι. Οπότε όπω. Για να κλείσουμε κιόλα. Βέβαια. Είναι ένα μεγάλο κύκλο που πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Αν δουλέψει ένα. Είναι ένα κρίκο στην αλυσίδα. Δουλεύει μόνο του και δεν συνδέεται η αλυσίδα. Πρέπει να δουλέψουν οι γονεί, η mm -hmm. εκπαιδευτική, η πολιτεία, οι ειδικοί επιστήμονε πάνω στο θέμα αυτό και φυσικά να αλλάξει το πρόγραμμα του σχολείου, να δοθούν δραστηριότητε, να δοθούν άλλα ενδιαφέροντα και να γίνει αυτό που λέμε. Η ένωση των μαθητών, ώστε ο ένα να φτάσει στο επίπεδο να βοηθάει τον άλλον και να μην τον βλέπει σαν εχθρό. Θέλει δουλειά λοιπόν. Πολύ δουλειά. Και θα μα τα πείτε πολύ. την επόμενη φορά ε, τι μπορούμε να κάνουμε ατομικά ο καθένα και ω σύνολο, κοινωνία. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ για σήμερα. Συνεχίζουμε την επόμενη ευχαριστώ, φορά. Σα ευχαριστούμε πολύ. Yeah. Φίλε και φίλοι, ευχαριστούμε που μείνατε σήμερα μαζί μα. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με το ίδιο θέμα και του ίδιου καλεσμένου. Να είστε καλά. Χαίρετε.